όπως όλοι φαντάζομαι, χάρηκα για την υποψηφιότητα ως πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτης στα βραβεία της Ακαδημίας. Αν και βέβαια όλο αυτό με βρήκε, όπως και όλους μας, σε καραντίνα και μαθαίνοντας ότι ζούμε μια πανδημία. Οπότε λίγο υποβιβάστηκε στη σημαντικότητά του. Αλλά γενικώς, όποιος έχει κάνει ταινία στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα, γνωρίζει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένας άθλος να καταφέρεις να κάνεις μια μεγάλο μέρος ταινία. Εγώ προσωπικά δυσκολεύτηκα και στο να... ήταν μια ταινία που, επειδή ας πούμε είχε πράγματα κατασκευαστικά, έπρεπε να κατασκευάσεις έναν κόσμο, είχε οπτικά εφέ, χρειαζόταν λοιπόν και το ανάλογο budget, οπότε περίμενα αρκετά για να καταφέρω να πάω σε γύρισμα. Και μετά πέρασε και πολλούς χρόνους στο post-production, δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδικασία του μοντάζ, του να φτιάχνουν τα οπτικά εφέ, ο ήχος και όλα αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η καραντίνα για εμάς τους κινηματογραφιστές δεν είναι τόσο τρομακτική, γιατί μπορεί να περάσουμε 2-3 μήνες από τη ζωή μας κάπως έτσι, δηλαδή όταν γράφεις ένα σενάριο ή όταν μοντάρεις, είσαι κλεισμένος μαζί με έναν άλλον άνθρωπο για μέρες, είσαι πιο ισοστρεφής, περνάς χρόνο με τον εαυτό σου. Βέβαια, εντάξει, μπορείς μετά να πας να πιεις ένα ποτό, να ξεχαστείς που λέμε, αλλά θέλω να πω, δεν είναι όπως για άλλους ανθρώπους που έχουν συνηθίσει και πηγαίνουν στο γραφείο τους κάθε μέρα, που φαντάζομαι θα είναι πολύ πρωτόγνωρο. Οπότε η μέρα περνάει, το έχουμε ρίξει, γράφουμε σενάρια, από όσο ξέρω και εγώ αλλά και αρκετοί φίλοι μου σκηνοθέτες, έτσι ώστε αν επιτέλους βγούμε από αυτό το πράγμα, με όποιες οικονομικές συνέπειες θα έχει βέβαια αυτό, τουλάχιστον να λέμε αυτό το χρόνο να αξιοποιήσαμε και έχουμε ένα σενάριο στα χέρια μας, που θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε τι σενάρια θα γραφτούν αυτή την περίοδο. Ο κόσμος θα ξαναπάει, εννοείται, στα σινεμά μόλις ανοίξουν, γιατί μας αρέσει το σινεμά, θεωρώ σε όλους αρέσει. Λίγο χρόνο θα χρειαστούμε. Στην αρχή λίγο να μην καθόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά νομίζω πολύ γρήγορα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Άλλωστε, πιστεύω όταν θα ανοίξω το σινεμά θα είναι θερινά, οπότε θα είμαστε μια χαρά, πιστεύω.